Να σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα βιντεάκι. Είμαστε στην Εκκλησία της Μεταμόρφωσης. Είναι Δευτέρα σήμερα και την άλλη Δευτέρα είναι Μεγάλη Δευτέρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Στα Βόρειο. Το καμπαναριό. Τα βασιλικά μεγαλώνουν σιγά σιγά. Πάτερ, πόσα χρόνια να παλεύσεις εδώ τη Μουριά? Γύρω στα 10. Ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι. Παπά. Μην με κάνεις εδώ σπίτι. Θα το βάλω αυτό. Περνάμε τώρα από το σεισμόπληκτο κομμάτι της εκκλησίας. Το ιδιαίτερο σε αυτήν την εκκλησία είναι ότι όταν πεθάνει ένας άνθρωπος, κατευθείαν από εδώ το νεκροταφείο είναι στα 20 μέτρα. Και θέλω να σας δείξω, θα σας δείξω και την εκκλησία μέσα από το νεκροταφείο. Αυτό είναι το νεκροταφείο του Πυθαγορείου και θέλω να σας δείξω τι ωραία θέα έχει. Από πάνω το κάστρο του Λυκούργου λογοθέτει η εκκλησία που δυστυχώς είναι σεισμόπληκτη και το νησί αυτό που φαίνεται είναι το Αγαθονήσι. Οι νεκροί εδώ έχουν αυτή την απίστευτη θέα. Λοιπόν, φίλοι μου, ένα μικρό βιντεάκι. Η εκκλησία, να πάμε να πάρουμε και μέσα. Θα κλείσω εδώ το βίντεο, θα πάρω και κάποια πλανάκια μέσα. Ένα μικρό βιντεάκι από το κημητήριο του Πυθαγορείου και από την εκκλησία τη Μεταμόρφωση. Πάμε και μια βόλτα μέσα. Από αυτούς τους τάφους που είναι εκεί, αν τα βάζετε. Φτιάχνε τα βάια οι άνθρωποι. Ανοίξανε και τα κρίνα. Δεν τα ξέρεις. Φίλοι μου από την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, έτσι μια καλησπέρα και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.